γνωστική. Λόγαδες και γραμματική για να σε πείσουν. Έχε τον νου σου στο παιδί. Σε πουλήσω. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Παρασκευή 27 Ιανουαρίου. Είμαστε λίγα λεπτά μετά τις 10. Καλώς ήρθατε επί του πιεστηρίου, όπως όλες τις Παρασκευές, δίχως τον Μάκη Κουρή, ο οποίος ετοιμάζει το παρόν της Κυριακής. Αλλά με ένα πάνελ από εξαιρετικούς καλεσμένους, θα τους δούμε σε λίγο, για να εξετάσουμε την επικαιρότητα. Μια επικαιρότητα στην οποία ρίχνει βαριά τη σκιά του το χθεσινό αποτέλεσμα του Eurogroup, όπου οι εταίροι και δανειστές της χώρας κρατούν σκληρή στάση και βάζουν και ένα deadline μέχρι τον επόμενο μήνα, μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου, προκειμένου η ελληνική κυβέρνηση να δεχθεί και να περάσει μια σειρά από δύσκολα μέτρα, προκειμένου να κλείσει η αξιολόγηση και να προχωρήσει πιο κάτω. Μέσα σε αυτά τα μέτρα όμως είναι και η παράταση του κόφτη, αλλά του λεγόμενου κόφτη, αλλά και ο προσδιορισμός από πού θα προκύψει αυτό για μετά το 2018. Και η επιμονή επίσης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου να συμπεριληφθεί εκεί και η μείωση του αφορολόγητου, αλλά και οι συντάξεις και βεβαίως το εργασιακό. Δύσκολα μέτρα αυτά για να τα περάσει η κυβέρνηση και δύσκολο να τα δεχθεί και η όποια κυβερνητική πλειοψηφία. Εν τούτης και παρόλα αυτά η κυβέρνηση επιμένει. Δεν θα νομοθετηθούν νέα μέτρα, λέει, ούτε ένα ευρώ. Τώρα, εάν μπορεί αυτό να γίνει με κάποιο είδους ερμηνεία των προηγούμενων μέτρων και με διοικητικές πράξεις, μένει να φανεί. Πάντως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, λέει ότι δήλωσε σήμερα στον Economist, που μιλούσε μαζί με τον Φράνσις Φουκουγιάμα, ότι οι πολιτικές εξελίξεις θα έλθουν σύντομα. Και ότι εκείνος είναι έτοιμος και μάλιστα λέει ότι στην περίπτωση της Ελλάδας δεν έχουν κάτι αρνητικό οι εκλογές, αφού αυτό θα σημάνει ότι η δική του κυβέρνηση, μια κυβέρνηση η οποία θέλει τις μεταρρυθμίσεις, θα προχωρήσει σύντομα αυτό το πρόγραμμα και σε συμφωνία με τους δανειστές. Εξελίξεις όμως έχουμε και στο άλλο το θέμα, με τους 8 Τούρκους αξιωματικούς. Η απόφαση είναι γνωστή. Ο Άριος Πάγος αρνήθηκε την έκδοση στην Τουρκία, δεν την θεωρεί μια ασφαλή χώρα που θα διασφαλίσει μια δίκαιη δίκη για αυτούς. Και βεβαίως, όπως ήταν αναμενόμενο, η Άγκυρα βρυχάται ξανά και απειλεί. Ο Ερντογάν λέει πως η Ελλάδα του είχε υποσχεθεί πως θα τους εκδώσει αυτούς τους Τούρκους αξιωματικούς και ζητούν από την ελληνική κυβέρνηση να κινηθεί παρά την απόφαση της δικαιοσύνης. Βεβαίως η ελληνική κυβέρνηση απαντά ότι η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης στην χώρα μας είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη. Λοιπόν, αυτά είναι σε ένα πλαίσιο. Θα τα δούμε με τους καλεσμένους μας, με τους καλεσμένους μου. Ξεκινώντας από δεξιά είναι ο κύριος Σωτήρης Κοντονάσιος, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Ο κύριος Σάκης Ιωαννίδης, μέλος της εκτελεστικής γραμματείας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρόεδρος της ΟΝΕΔ. Καλησπέρα, κύριε Ιωαννίδη. Και ο κύριος Θανάσης Παπαχριστόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΑΝΕΛ και βουλευτής Β' Αθήνας. Καλό είναι να τα λέμε αυτά, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, κύριε Παπαχριστόπουλε. Δεν υπενήσεις τίποτα. Και μαζί μου. Και αν ποτέ ξαναγίνουν το 19 που θα γίνουν εκλογές, θα είναι επανεκλεγή. Δεν υπάρχει θέμα. Αφήστε με να παρουσιάσω και τον καλό συνάδελφο. Τον καλό συνάδελφο Πάνο Μαυρίδη, ο οποίος θα με βοηθήσει σήμερα. Βεβαίως και με τις απόψεις του. Και τώρα έχετε όλο το λόγο, κύριε Κοντονάσιο, για να μας πείτε. Λοιπόν, εγώ είπα ότι οι μέρες είναι πονηρές. Τώρα αν εσείς διαφωνείτε, δεν ξέρω. Όχι, πάντοτε οι μέρες στην πολιτική είναι πονηρές, όπως και στην πραγματική ζωή οι μέρες είναι πονηρές. Βέβαια, οι περισσότεροι των ανθρώπων είμαστε αισιόδοξοι και δεν πιστεύουμε ότι όλες οι μέρες είναι πονηρές. Κάποιες φορές είναι πονηρές. Τώρα υπάρχει ένα κλίμα δηλαδή, το οποίο πιο πολύ μπορεί να καλλιεργείται και από τις θέσεις που εξέφρασε ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ περί των δικών του απόψεων και του εθνικού κράτους και όλα αυτά τα οποία λέγει, τα οποία όποιον γνωρίζει η ιστορία τον φέρνουν στον απομονωτισμό πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτό το κλίμα
συμπίπτει με μια αναταραχή εντός των κόλπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο της Ευρωζώνης, η οποία αναταραχή εκδηλώθηκε, είχε ως πρώτη εκδήλωση και σοβαρή μάλιστα, την επιπυλούμενη έξοδο της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, πράγματι, σε διεθνές επίπεδο, χωρίς να προσθέσουμε όλα τα άλλα που γίνονται γύρω μας, οι μέρες υπό την έννοια αυτή είναι πονιές. Σε ό,τι αφορά δηλαδή, τώρα. Στο εσωτερικό εσείς δεν βλέπετε κάτι. Μα, το, δεν το ξεκινήσατε, το πήγατε από Ηνωμένες Πολιτείες, το φέρατε. Για να γυρίσω μέσω της ορθωτάτης αποφάσεως του Βαρύου Πάγου για την μη έκδοση των εξητούμενων Τούρκων πολιτών, η δικαιοσύνη πραγματικά. Δεν είναι πολίτες. Ναι, πολίτης, κάθε άνθρωπος που έχει συνταγματικά δικαιώματα είναι πολίτης. Όποια ιδιότητα και να έχει, δεν πάβει να είναι πολίτης, ενός κράτους. Είναι πολίτης, είναι Τούρκος πολίτης. Είναι στρατιωτικοί, οι οποίοι κατηγορούνται ότι συμμετείχαν σε πραξικόπημα. Το θέμα μας είναι το εξής, ότι ο Άριος Πάγος αυτή τη φορά είχε μια ορθότατη απόφαση και απέδειξε ότι στη χώρα αυτή εδώ λειτουργεί ο βασικός πυλώνας της δημοκρατίας που είναι η δικαιοσύνη. Καθώς επίσης ότι το κράτος δικαίου υπάρχει και δεν μπορεί να επιτρέψει την έκδοση εξητούμενων ανθρώπων, ας τους πω έτσι γενικά, σε χώρες των οποίων το δικαιικό σύστημα δεν εγγυάται ότι θα τύχουν σεβασμού τόσο τα ατομικά όσο και τα ανθρώπινα δικαιώματά τους. Μάλιστα. Λοιπόν, πάντως σας βλέπω ότι παρακάμψατε την απόφαση του Eurogroup ή μάλλον τη μία απόφαση. Όπως βλέπετε. Ενώ και για την απόφαση του Αρίου Πάγου που ορθώς επισημαίνεται την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και ότι αποφασίστηκε, νομίζω ότι το ερώτημα είναι για την επόμενη μέρα σε σχέση με τις απειλές του Ερντογάν. Ναι, επειδή λοιπόν είδα κάτι που γράφεται εκεί, όπως ξέρετε η Τουρκία είτε η ελληνική δικαιοσύνη αποφασίζει, είτε η ελληνική δημοκρατία αποφασίζει, πάντοτε ό,τι δεν της αρέσει, αρέσκεται στο να απειλεί. Δεν είναι, ούτε καν χρησιμοποιεί διπλωματική γλώσσα. Ήταν βέβαια ότι ήταν λίγο προσεκτική στις διατυπώσεις τους οι επίσημοι Τούρκοι, αλλά πίσω από αυτά υποκρύπτονται απειλές, ότι θα σας κάνουμε αυτό, θα σας κάνουμε εκείνο, θα σας κάνουμε το άλλο. Ακούστε κάτι. Μια χώρα η οποία θα παρενέβαινε, όπως η Ελλάδα τώρα ζητήθηκε από την Τουρκία, να παρέμβει η εκτελεστική εξουσία στη δικαστική προκειμένου να ικανοποιηθεί αίτημα της νόμιμης τουρκικής κυβέρνησης. Εάν το έκανε έτσι, θα ενέπιπτε στην κατηγορία της παλιάς Φιλανδίας. Ξέρετε τι είναι η φιλανδοποίηση. Έτσι. Η Φιλανδία κάποτε ήταν ένα κράτος χωρίς ανεξαρτησία, γιατί έκανε τα χατήρια των γειτόνων της και κυρίως των Ρώσων. Αυτό το πράγμα η ελληνική κυβέρνηση, η σημερινή και φαντάζομαι και όλες οι άλλες, δεν πρόκειται ποτέ να το επιτρέψουν. Μάλιστα. Αν είναι δυνατόν να δεχτούμε τέτοια παρέμβαση, αν είναι δυνατόν, επειδή κάποιος λέει δηλαδή ότι αν δεν μου το κάνετε αυτό θα σας κάνω εκείνο, μα ήταν έτσι, τότε να τους τα δώσουμε όλα. Λοιπόν, η κυβέρνηση είναι προσμένη να σεβαστεί και την νομιμότητα και τη συνταγματική τάξη της χώρας, καθώς δε και τις διεθνείς συνθήκες. Σωστά τα λέτε αυτά περί της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης. Απλά μια υποσημείωση κάνω ότι η τελεστική εξουσία και κάθε κυβέρνηση την δικαιοσύνη και το ανεξάρτητο της δικαιοσύνης το επικαλείται κατά το δοτικούν και ανάλογα πώς το βολεύει κάθε εγώ φορά. Αυτό το επικαλούμε ως νομικός. Ως νομικός εγώ το υποσημαίνω γιατί και πολιτικά και πριν από την δίκη αυτή θέμα να βγάλουμε μια σχετική ανακοίνωση για το θέμα αυτό, όλοι περιμέναμε τον Άριο Πάγο να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Όχι αυτό που καθορίζει η εκτελεστική εξουσία ή η νομοθετική, αυτό που καθορίζει η ένομη τάξη, η ελληνική και η ευρωπαϊκή. Λοιπόν, μέσα στο κλίμα λοιπόν αυτό, βλέπετε ότι η κυβέρνηση δέχεται. Ας πούμε αυτό, ας το πούμε, απειλές ή πιέσεις. Πάντως από έτσι όπως τοποθετήστε, ναι? Έτσι όπως τοποθετήστε με όλες αυτές τις θετικές γνώμες για την απόφαση της δικαιοσύνης, είναι σαν να επικροτείτε και να συμφωνείτε και με την απόφαση. Δηλαδή την κρίνετε την απόφαση. Όχι, μισό λεπτό. Ό,τι είναι. Επειδή τυχαίνει να είμαι νομικός. Επειδή συμφωνείτε δηλαδή. Επειδή τυχαίνει να είμαι νομικός και επειδή γνωρίζετε. Δηλαδή, αν βγάζανε κάποιο εσείς άλλο. Ξέρετε τι πάνε να πει κράτος δικαίου και δίκαιη δίκη. Εάν, και επειδή εάν απέναντι βλέπουμε να στείλονται στρατοδικεία. Τι θα λέγατε. Βλέπετε ότι. Το ίδιο. Ακούστε. Εξητούνται συγκεκριμένοι άνθρωποι από μια χώρα στην οποία δεν λειτουργεί το δικαιοικό τη σύστημα. Εκτός αν εσείς πιστεύετε. Δεν μπαίνω στην ουσία σήμερα. Δεν θέλω να κάνω νομική ζήτηση. Εγώ ρωτώ το εξής απλό. Εάν η απόφαση του Αρίου Πάγου ήταν διαφορετική, εσείς τι θα λέγατε, θα διαφωνούσατε? Βεβαίως, βεβαίως θα διαφωνούσα. Και τι θα λέγατε, ότι δεν είναι ανεξάρτητη δικαιοσύνη? Ακούστε, δεν είναι, αυτό που λέω έχει την εξής έννοια. Δεν ότι δεν έκανε τη δουλειά της και τα λοιπά. Δεν σχολιάζω μόνο
την ορθότητα της απόφασης αυτής, γιατί θεωρώ ορθή. Γιατί τη θεωρώ ορθή? Γιατί δεν, πραγματικά κανένας δικαστής δεν έπρεπε να παραδώσει ανθρώπους σήμερα σε ένα καθεστώς το οποίο φυλακίζει για πλάκα τους πολίτες. Αυτό, αν σε αυτό διαφωνείτε. Σύμφωνοι, δεν είναι παιδί. Εάν η απόφαση ήταν αντίθετη από ό,τι εγώ πιστεύω, αλλά θα ήταν και αντίθετη με τη διεθνή άνομη τάξη και τη διεθνή συνθήκη τη χώρα. Τώρα, η εκτελεστική εξουσία ελληνική έχει το δικαίωμα, αφού πια τελείωσε η δικαιοσύνη, υπάρχει όπως ξέρετε και μια διαδικασία ασύλου. Ναι. Άλλο το ένα το πράγμα και άλλο το πράγμα το άλλο. Ναι. Σε αυτό λοιπόν το κλίμα, το τόσο σκληρό για τη σημερινή κυβέρνηση, η κυβέρνηση προσπαθεί με κάθε τρόπο να φέρει σε πέρα στην αποστολή της. Και έχει να αντιμετωπίσει λοιπόν αφενός το σκληρό μέτωπο της απέναντι της γείτονος χώρας, αφετέρου δε και ένα μπλοκ ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν θέλουν να τηρήσουν και αυτές τα έναντι μόνιμες κειμένα. Ποια ήταν αυτά? Εσείς εδώ οι δημοσιογράφοι και όλοι οι παριστάμενοι, από όσα η κυβέρνηση συμφώνησε με την Τρόικα, ας την λέμε Τρόικα για να συγνώμαστε. Είναι κάποιος όρος της συμφωνίας που δεν τήρησε η ελληνική πλευρά? Γιατί ακούω ότι, ξέρετε, λέει, εμποδίζει η κυβέρνηση την αξιολόγηση. Μα δεν είναι η κυβέρνηση που εμποδίζει το κλείσμα της αξιολόγησης. Όχι, η δικιά μας υποχρέωση ήταν να καταθέσουμε ένα μεσοπρόθεσμο με συγκεκριμένους στόχους. Θα σας το απαντήσει αυτό ο κύριος Σάκης Ιωαννίδης. Γιατί η θέση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι αυτή, ότι η κυβέρνηση ευθύνεται για την καθυστέρηση στην αξιολόγηση. Είναι ο μόνος που το λέει. Ακόμα και οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αυτό το εδήλωσαν. Απλώς αυτό που ζητούν και δεν το δίνουμε εμείς είναι να λάβουμε μέτρα από τώρα για το 2018. Ποια κυβέρνηση, σε ποια νομική τάξη ποιανής χώρας, με ποιο συνταγματικό δικαίωμα μπορεί να νομοθετήσει για το μέλλον? Γιατί δεν μας έχουν εμπιστοσύνη. Μάλιστα, μέτρα τέτοια. Κύριε Ιωαννίδη. Δεν μας έχουν εμπιστοσύνη. Θα αρχίσω και εγώ λίγο ανάποδα για την απόφαση του Αρείου Πάγου. Και θέλω να πω ότι οι αποφάσεις που παίρνουν τα ελληνικά δικαστήρια στο ανώτατο ή κατώτατο βαθμό, οι πολίτες προφανώς έχουν δικαίωμα να τις κρίνουν κατά, αλλά δεν έχουν τις γνώσεις να τις αξιολογήσουν. Οπότε δεν θα μπω εγώ στην ουσία της απόφασης. Αυτό όμως που θέλω να αναδείξω είναι το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, όποτε μια απόφαση τη βολεύει, ουσιαστικά λέει ότι είναι πάρα πολύ καλή απόφαση, και μια απόφαση η οποία δεν τη βολεύει, και να θυμηθώ το ΣΤΕ για την απόφαση που πήρε για τις άδειες των καναλιών, έκανε μια πολύ κακή επίθεση στη δικαιοσύνη. Θέλω να σας πω ότι τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, ναι μεν, ο καθένας μπορεί να τις κρίνει βάσει των δικών του γνώσεων που έχει των νομικών, και μόνο οι νομικοί μπορούν να εμβαθύνουν παραπάνω, αλλά εν πάση περιπτώσει βλέπουμε μια διαφορετική συμπεριφορά του ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά στην αξιολόγηση των αποφάσεων. Σας είπα και το παράδειγμα το σχετικό. Πάντως και οι δικαστικές αποφάσεις δεν είναι θέσφατα και οι κρίνοντες κρίνονται. Αυτό σας είπα. Δηλαδή αυτό η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης έχει το νόημα ότι να μην έχει παρεμβάσεις μέχρι να εκδοθεί μια απόφαση. Αυτό σας είπα. Και οι πολίτες και τα κόμματα έχουν δικαίωμα να τοποθετηθούν και να πούνε ότι για μια οποιαδήποτε απόφαση ήταν σωστή ή ήταν λάθος. Ακριβώς αυτό σας είπα. Βέβαια οι νομικοί δεν πρέπει και οι δικαστές να παρασύρονται από το κοινό αίσθημα, κατά την άποψή μου. Έχουν νόμους που διαβάζουν και πάνω σε αυτούς και σωστά έκριναν όσον αφορά το διεθνές δίκαιο και αυτά που επικαλέστηκαν. Και μάλιστα η απόφαση του Άριου Πάγου ήταν και ομόφωνη, που και αυτό κάτι δείχνει. Πάντως όσον δικάζουν, το συγκεκριμένο. Ούτε δικάζουν εν κοινό. Το κοινό περί δικαίου αίσθημα και από τη νομολογία αναφέρεται ότι το λαμβάνουν υπόψη τους στην έκδοση δικαστικών αποφάσεων. Προφανώς, αλλά όταν υπάρχουν αποφάσεις προηγούμενες, στις οποίες επικαλούνται οι νόμοι πάνω στους οποίους πατάνε οι νομολογία. Και σας λέω, σωστά, κατά τη δική μου άποψη, κρίνοντας και εγώ την απόφαση, έκρινε ότι και ομόφωνα μάλιστα ότι έπρεπε να μην γίνει η έκδοση των 8. Θα περάσω τώρα στα θέματα της οικονομίας. Είναι λίγο εξπρέσιμο μεσονυχτίου εκεί πέρα η κατάσταση. Προφανώς, μα και σε αυτό σωστά έκρινε. Κάποιοι οι οποίοι το παρακολουθούν. Δεν ξέρω να ακούσει 60.000 συλλήψεις ένα μήνα αυτά που κάνει ο κύριος Ερντογάν. Φαίνεται ότι λειτουργεί εντελώς αυταρχικά. Έχει καταλύσει κάθε κράτος δικαίου. Το βιώνουμε και το ακούμε καθημερινά το τι γίνεται στην Τουρκία με τις φυλακίσεις, με σωστή, σας λέω, κρίνοντας εγώ την απόφαση του δικαστηρίου. Απλά να δεικνύω το θέμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κρίνει τις αποφάσεις κατά το δοκούν, όπως τις βολεύει. Θα ήθελα να πάω στο θέμα της οικονομίας τώρα και όσον αφορά το Eurogroup. Τι είδαμε στο Eurogroup το χθεσινό? Είδαμε μια συμφωνία πρώτα απ' όλα του Eurogroup με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ας πάρουμε ένα το κρατούμενο. Γιατί, άμα θυμάστε, η κυβέρνηση είχε σηκώσει πάρα πολύ ψηλά τον πύχη ότι η Ευρώπη δεν θέλει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μέσα στο πρόγραμμα και ότι μπορεί να συμφωνούσε. Αλλά είδαμε μια πλήρης
σύμπλευση της Ευρώπης με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Άρα, ένας στόχος που είχε βάλει η κυβέρνηση αμέσως κατέπεσε. Ως προς τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν και τις μεταρρυθμίσεις, όχι ως προς το χρέος. Όχι ως προς το χρέος, προφανώς. Εκεί υπάρχει διαφωνία μεταξύ. Υπάρχει διαφωνία, αλλά ξέρετε, επικαλούνται όλοι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για να μπορούν να περάσουν από τα κοινοβούλια τους όποιες αποφάσεις παίρνουν για την Ελλάδα. Γιατί χωρίς αυτό και κυρίως η Γερμανία, όπως έχει κάνει πολύ σκληρή τη στάση του ο κ. Σόιμπλε και δυστυχώς την έχει κάνει πάρα πολύ σκληρή, να ομολογήσω εγώ. Βλέπετε ότι χωρίς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν μπορούν να περάσουν και να έχουν τις εγγύησεις στα κοινοβούλια τους. Μπαίνω όμως λίγο στην ουσία των αποφάσεων. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με την έκθεση τη χθεσινή λέει ότι δεν είναι βιώσιμο το ελληνικό χρέος. Και μάλιστα λέει ότι δεν θα είναι βιώσιμο ακόμα και αν δεχτούμε 3,5% πλεονάσματα για την επόμενη δεκαετία. Μα το ερώτημα δεν πρέπει να το κάνετε σε εμά. Πρέπει να το κάνουμε στην κυβέρνηση. Γιατί η κυβέρνηση λέει να φύγει το Διεθνές. Δεν είναι βιώσιμο το χρέος. Πόσα χρόνια αυτό δεν λέτε. Η κυβέρνηση τι λέει. Από τη μία λέει να φύγει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το κακό το οποίο μας βάζει τα μέτρα. Αλλά από την άλλη επικαλείται την έκθεση που κάνει για το χρέος και λέει να είδατε, το λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτό που θέλω να αναδείξω εγώ, κύριε Κουντζάνη, είναι ότι η κυβέρνηση αυτή δυστυχώς, και γι' αυτό έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση και πάω στα μέτρα που είπατε, και δυστυχώς γι' αυτό έχουμε φτάσει στο να ζητάνε τόσο σκληρά μέτρα οι δανειστές μας, τα οποία δεν αντέχει ο ελληνικός λαός και είναι ξεκάθαρο ότι δεν τα αντέχει. Έχουμε φτάσει λόγω της κακής οικονομικής πολιτικής και της διαπραγμάτευσης που έχει κάνει αυτά τα τελευταία δύο χρόνια η κυβέρνηση όσον αφορά με τους θεσμούς. Καταλήγω στο εξής. Είδαμε σήμερα, βγήκε ανακοίνωση από το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής. Δεν το βγάλε ούτε η Ευρώπη, ούτε το ΔΝΤ. Το οποίο τι λέει ουσιαστικά, όποιος διάβασε την ανακοίνωση. Πρώτον, ότι έχει καθυστερήσει πάρα πολύ η κυβέρνηση όσον αφορά την αξιολόγηση. Και επειδή λέγατε σε ποιον οφείλεται η καθυστέρηση, εγώ θέλω να σας πω ότι η αξιολόγηση υποτίθεται ότι πρέπει να κλείσει το προηγούμενο Φλεβάρι. Εντάξει, δεν παίρνει θέση ως προς το αν έχει καθυστερήσει η κυβέρνηση. Το Γραφείο Προϋπολογισμού λέει ότι έχει καθυστερήσει. Λέει όμως, κύριε Λουτζάνη, και το εξής, άμα δείτε, ότι έχει καθυστερήσει, λέει. Ότι διαπραγμάτευση. Λέει ότι καθυστερήσει. Ανεβαίνουν τα κόστη για το ελληνικό κράτος με το ότι έχει καθυστερήσει διαπραγμάτευση, αλλά λέει και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, ότι άμα μέχρι το 2018. Το ότι δεν έχει καθυστερήσει η κυβέρνηση όμως είναι μια δική σας λίγο ερμηνευτική προσέγγιση. Μπορώ να σας την πω ξεκάθαρα. Λέει όμως κάτι πολύ σημαντικό και σε αυτό εγώ θέλω να μείνω. Λέει ότι άμα δεν βγούμε στις αγορές μέχρι το 2018, τότε είμαστε μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Δηλαδή τι λέει, ή θα πάμε σε τέταρτο μνημόνιο, γιατί θα πρέπει να πάρουμε δάνειο για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες του κράτους προς τους πολίτες και γενικότερα. Πάντως είναι ενδιαφέρον το ότι δίνει τέτοιο χρονικό διάστημα το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής. Να σας πω και το δεύτερο και θα σας απαντήσω. Έχει πει ότι έχουμε χρήματα για να εξυπηρετήσουμε. Και επίσης με την υπερφορολόγηση, προφανώς και έχουμε. Και το δεύτερο είναι ότι αν δεν το κάνουμε, πάμε σε χρεοκοπία. Οπότε είμαστε μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Και σε αυτό το οποίο λέτε, ότι έχουμε ακόμα χρόνο. Σας λέω το εξής. Πρώτον, υπάρχει υπερφορολόγηση των πολιτών. Και αυτό το γνωρίζουμε όλοι πλέον. Υπερφορολόγηση σε όλα τα επίπεδα. Υπερφορολόγηση. Τώρα δεν καθορίζει όμως αυτό το συγκεκριμένο τις πολιτικές εξελίξεις. Προφανώς και δεν το καθορίζει αυτό, αλλά πλέον όμως δεν αντέχει και ο Έλληνας πολίτης να πληρώνει. Και αυτό ξέρετε ότι μπορεί, να λένε οι δείκτες ότι μπορεί να αντέχουμε μέχρι το 18, αλλά άμα ο πολίτης δεν πληρώνει, ξέρετε, μέχρι τον Ιούλιο έχουμε να δώσουν οι πολίτες 6,2 δισεκατομμύρια. Μέχρι τον Ιούλιο. Αντιλαμβάνεστε για τι φόρους μιλάμε. 6,2 δισεκατομμύρια μέχρι τον Ιούλιο. Εννοείται τις δανειακές υποχρεώσεις της χώρας. Ναι, η χώρα εννοείται. Η χώρα, προφανώς όλα αυτά έρχονται από τον κορβανά των Ελλήνων φορολογουμένων. Δεν τα βρίσκει το κράτος έτσι. Από τη φορολόγηση την οποία έχει κάνει. Και από τις δόσεις που αναμένει να εκταμιευτούν. Προφανώς. Χωρίς όμως να έχει κλείσει η αξιολόγηση. Ναι. Γιατί άμα δεν κλείσει η αξιολόγηση, κύριε Κουντζάνη, ξέρετε πολύ καλά ότι δεν θα δοθεί και η δόση. Αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο πρέπει να κάνει η ελληνική κυβέρνηση για να πάρει την. Μετά θα σας ρωτήσω τι θα κάνετε εσείς, αλλά να πάω πρώτα στον κύριο Παπαχριστόπουλο. Κύριε Παπαχριστόπουλε, το βλέπετε εσείς να κλείνει. Λέγαμε στην αρχή ότι για Δεκέμβριο οριακά και ότι θα ήταν καταστροφικό να πάει πιο πέρα. Έφυγε και ο Ιανουάριος, πάμε για Φεβρουάριο. Στην καλύτερη εκδοχή. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο για τη δικαστική απόφαση, αν μου επιτρέπετε, κύριε Κουτσάνη. Ότι θέλω να θυμίσω, καταρχήν θέλω να χαιρετήσω θετικά την ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας μέσω του κυρίου Κουμουντσάκου. Και θα ευχόμουν πραγματικά σε περισσότερα θέματα να συγκλίνουμε. Μ' άρεσε αυτή η δήλωση, ήταν συνενετική, σωστή δήλωση. Και θέλω να πω, εγώ θέλω να προσθέσω εξής. Καταρχήν, όλοι έχουμε δικαίωμα να κρίνουμε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Δεν έχουμε δικαίωμα να μην τις εφαρμόζουμε. Αυτό το δικαίωμα δεν το έχουμε.
Και πράγματι, πριν από 25 μέρες, όταν αμφισβητήθηκε το 2α του νόμου για τις τηλεοπτικές άδειες, η κυβέρνηση πειθάρχησε και ακυρώθηκε ο διαγωνισμός. Και έτσι έπρεπε να κάνει. Ανεξάρτητα αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε. Σωστά. Αυτό θα πει δημοκρατία, αυτό θα πει σεβασμό στις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Έχει δικαίωμα ο πολίτης να κρίνει τη δικαιοσύνη. Δεν έχει δικαίωμα να μην εφαρμόζει τις αποφάσεις της. Σε ό,τι αφορά την Τουρκία, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Είτε το θέλουμε είτε όχι, ο Ερντογάν είναι γειτονάς μας. Ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή στο τουρκικό έδαφος υπάρχουν πάνω από 2,5 εκατομμύρια πρόσφυγες. Αλλά πιστεύω ότι ζητήματα δημοκρατίας για τα... Αυτή την απειλή ήταν που δύο ήδη... Το άκουσα ήδη, κύριε Κουτσάνη. Τα ατομικά δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δημοκρατία δηλαδή έχει μερικές συνιστώσεις που για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τουλάχιστον για την Ελλαδίτσα την κακομοίρα που είναι φτωχιά σε κρίση, που έχει προσφυγικό, που έχει όλα... Η δημοκρατία είναι δημοκρατία και πρέπει να εφαρμόστε. Είναι μήνυμα, κατά τη γνώμη μου, πολύ θετικό σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το λιγότερο είναι για τον Ερντογάν, ο οποίος, κατά τη γνώμη μου, αν μου επιτρέπετε, είναι σε δύσκολη θέση. Μπορεί να είναι απρόβλεπτος, αλλά είναι και απελπισμένος. Δεν ξέρω αν πραγματικά αυτή τη στιγμή εμπιστεύεται κάποιος αυτή την κυβέρνηση που κάνει απίστευτα πράγματα καθημερινά. Αναφέρθηκαν μερικά, εγώ δεν θέλω να οξύνω το κλίμα. Νομίζω ότι ήταν σωστή αυτή η απόφαση, με την έννοια ότι τα κριτήρια της δικαιοσύνης ήταν αυτά. Και είναι μια χειροπιαστή απόδειξη ότι αυτή η κυβέρνηση συγκεκριμένη, και σας λέω και το παράδειγμα των ληπτικών αδειών, κάτι που δεν τη συνέφερε όμως, ακυρώθηκε ο διαγωνισμός σωστά. Τη στιγμή που η δικαιοσύνη είπε αυτό, καλώς έκανε. Πάμε τώρα στο θέμα της αξιολόγησης. Δεν ήταν μια ευχάριστη μέρα η χτεσινή. Θέλω να είμαστε ειλικρινείς. Χάρηκα γιατί είδα και φιλοκυβερνητικές εφημερίδες, όπως η Αυγή για παράδειγμα, και θέλω να τις το πιστώσω. Ούτε θριαμβολόγησε, ούτε πήγε να κλείσει το πρόβλημα. Σφίγγει θηλιά από το δούνο του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ θέλω εδώ να θυμίσω τα εξής. Καταρχήν δεν προσφέρεται για την παραθέσεις κομματικές και τέτοια η στιγμή. Είναι, εγώ πιστεύω, ιστορικές στιγμές η χώρα και έτσι πρέπει να τις δούμε. Τι πιστεύω? Ότι αυτή η απέτηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου να νομοθετήσουμε μέτρα για 2-3 χρόνια μετά είναι πρωτάκουστη. Ούτε νεοσύλλεκτο στο στράτευμα να είσαι τέτοιο καψόνι δεν γίνεται. Δηλαδή γίνονται υπερβολές στους νεοσύλλεκτους, αλλά αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Είναι αφύσικο. Καθαρά αφύσικο. Σε μια εποχή που, όχι τι λέω εγώ ή τι λένε οι κυβερνώντες, έρχεται η Standard Poor's και δίνει για τα 4 επόμενα χρόνια 2,5, 2,70, 3, 3,20 ανάπτυξη. Έρχεται η Moody's. Εταιρείες αξιολόγησης που μας έχουν όχι πετσοκόψει πριν από μερικά χρόνια. Και λέει ότι ενώ η μέση ανάπτυξη στην Ευρωζώνη θα είναι 1,3, στην Ελλάδα θα είναι 1,8. Τα λέω αυτά. Τα δεκαετή ομόλογα έχουν μια καθοδική πορεία και άλλα πολλά θα μπορούσα να πω. Το ομόλογο που εξέδωσε ο ESM για τα 30 χρόνια καλύφθηκε 2 και 3 φορές επάνω. Δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη αυτό που έγινε προχτές. Τι θέλω να πω. Απάνω που πάει να πάρει μια ανάσα η ελληνική οικονομία, μια μικρή ανάσα, μικρή, αλλά να την πάρει την ανάσα, έρχονται κάποιοι και μας εμποδίζουν να την πάρουμε. Εγώ, αν θέλετε τη γνώμη μου, γιατί θέλω να ξεφύγουμε λίγο. Παρακολουθώ την ανάγνωσή σας, ανεξάρτητα από το αν συμφωνώ ή όχι, γιατί θέλω να δω και ωραία, τι γίνεται από εδώ. Την δέχομαι. Καμιά αντίρρηση. Επιτρέψτε μου μόνο ένα μικρό σχόλιο. Πιστεύω ότι η εποχή Τραμπ έχει ήδη αρχίσει. Ο μελλοντικός πρεσβευτής του, αυτός που θα έρθει στην Ευρώπη, σε στυλ επιχειρηματία δηλώνει ότι θα σορτάρω στο ευρώ γιατί σε 18 μήνες θα καταρρεύσει. Τι θέλω να πω. Και κάνει μια δήλωση η Μέρκελ στη ΜΟΝΤ. Πρόσφατη δήλωση, θα διαφυλάξω αντί οποιοδήποτε τιμήματος τις 27-28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσο ποτέ δηλώνει ο Ντάσι Μπλουμ, είμαστε μόνοι μας. Τα λέω αυτά γιατί γίνανε χτες οι δηλώσεις αυτές. Ναι, την ίδια στιγμή όμως που λέγονται όλα αυτά, συνεχίζει να... ακούω την ομάδα Σόιμπλε και κάπως πιο διστακτικά τον Ντάσι Μπλουμ να λένε Ελλάδας ότι το δούνου του προϋπήρχε και πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει κλπ. Εγώ καταρχήν δεν έχω τίποτα με το δούνο του. Βάζετε ούτε το πλαίσιο, βρίζω. Αλλά αυτό, ξέρετε, δεν περιγράφει και ποια θα είναι η στάση. Τι μπορεί να κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Ακούστε με λίγο, θα φτάσω. Δεν αποφεύγω. Κατάλαβα πολύ καλά. Το ερώτημα όλων των Ελλήνων, δεν μόνο δικό σας, κύριε Κουτσάνη, είναι τι θα γίνει αν στις 20 Φεβρουαρίου φάμε πόρτα, να το πω λαϊκά εγώ. Μήπως δεχτούμε όλα όσα μας ζητούν.
για να μην φάμε πόρτα. Καταρχήν, είναι σημαντική ημερομηνία η 6 Φεβρουάριο, όπου θα δούμε επίσημα πλέον την έκθεση του Δελτανιτά, του Δούνου του, για το τι ακριβώς έχει στο μυαλό του. Εγώ έχω την αίσθηση, πετάξτε την αν θέλετε, ούτε αισιοδοξία ούτε τίποτα, ότι θα επικρατήσει λογική. Η λογική. Δεν μιλάω για τσαμπουκάδες, ούτε κόκκινες γραμμές, ούτε μου αρέσουν εμένα αυτές οι εκφράσεις. Μιλάμε για λογική. Μια χώρα που βλέπεις ότι έχει κάνει φοβερές προσπάθειες, μια χώρα που ο μισός πληθυσμός της αγγίζει τα όρια της φτώχειας. Δεν μιλάω για το 1 εκατομμύριο που είναι ήδη κάτω από το όριο της φτώχειας. Μιλάω ότι ο μισός πληθυσμός της αγγίζει τα όρια της φτώχειας. Είναι παράλογα πράγματα αυτά που ζητάει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Έχω την αίσθηση, και το λέω ευθέως, ότι στις 3 εβδομάδες που μας μένουν, έχουμε ιερή υποχρέωση να παλέψουμε με νύχια και με δόντια να αποκατασταθεί η λογική. Η λογική, προσέξτε τι λέω, και πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε. Ακούστηκε από πολλές πλευρές, πιστεύω κακώς, ότι στη γραμμή Σόιμπλε ήταν κι άλλοι. Κάποιοι δεν αντέδρασαν ίσως όπως θα θέλαμε. Αυτό ναι. Εγώ πιστεύω όμως ότι δεν ήταν κι άλλοι. Δεν ήταν μόνο ΑΠΕΝ. Πιστεύω αρκετές χώρες είδαν με επιφύλαξη αυτή τη γραμμή. Και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα βάλουν αυτή τη στιγμή σε περιπέτεια μια χώρα που διδάσκει δημοκρατία, που είναι σταθερή, δεν είχε κανένα τρομοκρατικό χτύπημα, που η ασφάλεια και η λέξη σταθερότητα είναι δεδομένες, κανείς δεν τις αρνείται, τρομοκρατικά χτυπήματα, ακροδεξιά κινήματα και πάει λέγοντας. Και νομίζω ότι θα επικρατήσει η λογική, κύριε Κουτζάνη. Αυτή είναι η δικιά μου η αίσθηση. Πάνω, θες να κάνεις κάποιο σχόλιο πριν σε αυτό, ή να πάμε στο διάλειμμα για να ξαναρχίσουμε με. Ό,τι θέλεις, ό,τι σε βολεύει. Σύντομο διάλειμμα και επανερχόμαστε.